Η θρησκεία του Χριστού, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που ήταν γιος του Θεού, είπε αγαπάτε αλλήλους, τίποτα άλλο δεν έχει πει. Και να επιλύετε τις διαφορές σας εν πραότητη και ομονία. Σου αρέσει η φιγούρα του? Πολύ. Όπως απεικονίζεται. Βεβαίως. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Από του Ιησού. Μ' αρέσει πολύ. Επειδή έχουμε Χριστούγεννα. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Και γράφει αναπήματα. Και τα τιμώ τα Χριστούγεννα και μ' αρέσει πολύ σε γιορτή, διότι οι ανθρώπους σαν γι' αυτό να είναι, θα πρέπει σαφώς να τους αφιερώνουμε γιορτές και ευχαριστίες που υπήρξαν. Γιατί είσαι ειδωλολάτρης, είσαι. Που έλεγες νωρίτερα. Καθόλου. Ίσα ίσα. Το θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε απολύτως τίποτα. Προσπάθησε τουλάχιστον και γι' αυτό σταυρώθηκε πριν προσπάθησε. Πότε άρχισες να ψάχνεσαι? Άσε με να τελειώσω. Άσε με να τελειώσω. Γιατί αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέω. Έχω αρχίσει ένα κεφάλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είπε ότι είναι επιλύεται τις διαφορές σας εν ομονία και πραότητη, και αυτό που συμβαίνει, ιδιαίτερα δεν είναι στις τάξεις της Ορθοδοξίας, διότι ο Χριστιανισμός δεν είναι ο Χριστιανισμός ένας, είναι οι Ορθόδοξοι, είναι οι Κόπτες, είναι οι Καθολικοί, είναι οι Διαμαρτυρόμενοι, είναι ποδοσφαιρικές ομάδες. Καθένας λέει, εμάς η ομάδα μας είναι έτσι, και είναι όλοι υποτίθεται αυτοί οι άνθρωποι χριστιανοί. Ο Χριστιανισμός είναι κομμένος, κατακαιρματισμένος σε ανθρωπάκια τα οποία παίζουν μεταξύ τους με την έννοια του Θεού. Είναι η απόλυτη ασχημονία απέναντι στα θεία, η απόλυτη φαυλότητα, η απόλυτη ιεροσιλία σε οτιδήποτε θεϊκό θα μπορούσε να υπάρξει. Το ότι υπάρχουν ομάδες που διασπάνε τη θρησκεία του χριστιανισμού και λένε εγώ είμαι χριστιανός Κόπτης, εγώ είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, εγώ χριστιανός έτσι, εγώ χριστιανός. Είναι σοβαρά πράγματα. Και φτάνουν σε σημείο να αλληλοσκοτώνονται κυριολεκτικώς, να σκοτώνονται. Έτσι, σκοτώνει ο ένας τον άλλον στην προσπάθειά τους να πείσει ο ένας τον άλλον ποια είναι η καλύτερη θρησκεία, είναι δικιά μου. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του Θεού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σέβονται το Θεό, ο οποίος Θεός τους, Χριστός τους τέλος πάντων, τους είπε παιδιά, ομόνοια, πραότητα, αγάπη. Άσε με τέλος, δεν τέλειωσα ακόμα. Δεν σε διέκοψα. Λέω στο βιβλίο μου ότι αν μαζέψουμε, αν μπορούσαμε να μαζέψουμε το αίμα που έχει χυθεί στο όνομα του χριστιανισμού, θα φτιάχναμε ένα καινούργιο ωκεανό που θα λεγόταν Χριστιανικός Ωκεανός Αίματος. Ξέρεις πόσο αίμα θα μαζεύαμε από το αίμα που έχει χυθεί στο όνομα του διαβόλου? Ούτε τη λίμνη του Μαραθώνα δεν θα φτιάχναμε. Τι σημαίνει αυτό? Σου λέει κάτι αυτό? Λέει κάτι σε όλους σας? Ότι στο όνομα του Χριστού θα φτιάχναμε τον καινούργιο Ατλαντικό και Ειρηνικό μαζί. Στο όνομα του διαβόλου, του πρωτοπαλίκαρου του Θεού, γιατί έτσι τον έχετε βάλει, φτιάχναμε, δεν φτιάχναμε μια μικρή λιμνούλα? Σας λέει κάτι αυτό? Χριστιανοί, σας λέει κάτι? Άκου να δεις τώρα πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ την υπόθεση της θρησκείας. Οι χειδαιότεροι πόλεμοι έχουν γίνει στο όνομα του Χριστού, της χριστιανοσύνης. Ενώ οι σταυροφορίες. Και μόνο αυτές.